Να καλωσορίσω τον φίλο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Ναβέρο Νεοφίτου, στην Αγία Νάβα. Να τον ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον του να μάθει για τα τεκτενόμενα τόσο του τουρισμού όσο για τα έργα μας και τις εξελίξεις εδώ στο Δήμο μας. Και να πω ότι πραγματικά χαίρομαι διότι τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες επισκεψεις είναι αυτές που μέσα από συνεργασία συζητούμε τα διάφορα προβλήματα, τις διάφορες απαιτήσεις μας και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και την διάφορη και την ανάλογη στήριξη που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του οράματος μας. Συζητήσαμε μαζί για τα θέματα του τουρισμού. Να αναφέρουμε ότι η τουριστική βιομηχανία φέτος στην Αγία Νάβα ήταν σχετικά σε καλά επίπεδα, συγκρινόμενη σίγουρα με το 2020 καμία σχέση, συγκρινόμενη με το 2019 μπορώ να πω είμαστε σε έναν επίπεδο περίπου μέσων όρων του 65%. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα τα ξενοδοχεία και λειτουργούν με μια πληρότητα της τάξης του 55% με 60% περίπου. Και στηρίζονται ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκυριακά από τον εγχώριο τουρισμό. Ποιες είναι οι προβλέψεις για Οκτώβρη? Εντάξει, οι προβλέψεις για Οκτώβρη σίγουρα είναι δύσκολες. Αναμένεται όμως τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 του Οκτώβρη ότι η κατάσταση όσο έχει σήμερα γύρω στο 55-60% μέσων όρων πληρότητας θα συνεχιστεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι μετά τις 15-20 του Οκτώβρη πάντοτε οι πράκτορες λιγοστεύουν ή σταματούν κάποιες αποτεπτήσεις, άρα σίγουρα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη μετά. Σίγουρα να τονίσω φέτος ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ η αύξηση και η συνεργασία που το κράτος, η κυβέρνηση σύναψε με αεροπορικές εταιρείες low cost και αυτό συνέβαλε στο να έχουμε κόσμον ο οποίος ταξίδεψε από μόνος του μέσα από τις εταιρείες αυτές και αυτόν ήταν εμφανής στην Αγία Νάβα και η ποιότητα του κόσμου, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ένας ταξιδεύει μόνος του, σίγουρα αναζητά διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές επιλογές. Και αυτό έδινε την ευκαιρία στον κόσμο αυτό να επισκεφτεί τόσο τα εστιατόρια όσο και τις παρεμφερείς υπηρεσίες του Δήμου μας. Και θέλω να πω ότι υπάρχει μια ευχαρίστηση σε ό,τι αφορά τη δουλειά που έχει γίνει φέτος γενικότερα από τις επιχειρήσεις. Εάν εξαιρέσουμε φυσικά την εσωτερική περιφέρεια της Αγίας Ναβάς, η οποία όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αναμένουμε ότι σύντομα θα μπορέσουν μέσα από την εκπόνηση του νέου τοπικού σχεδίου να αναβαθμίσουν και να αναθεωρήσουν είτε τη λειτουργία τους, είτε τον τρόπο που δουλεύουν, ώστε να μπορέσουν και αυτές να ανταπεξέλθουν. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αγία Νάβα. Και κάθε μέρα που είμαι με τον κόσμο, με τους δημάρχους, με τον ιδιωτικό τομέα, περισσότερο νιώθω αισιόδοξος για την πορεία της χώρας μας. Είχα πριν περίπου μερικές εβδομάδες δηλώσει μετά από συνάντησή μου με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας πως η ανάπτυξη του 2021 όχι μόνο θα φτάσει αλλά και πιθανώς να υπερβεί την ύφεση του 2020. Με την εικόνα που έχω παγκύπρια και πώς πάει και ο τουρισμός μας, θα φύγω μια λέξη το πιθανώς. Και θα πω είμαι βέβαιος ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το σύνολο του 2021 θα ξεπεράσουν το ποσοστό της ύφεσης του 2020. Μπορούμε να φτιάξουμε την καλύτερη Κύπρο, χαίρομαι γιατί σήμερα βρίσκομαι στον Δήμο Αγίας Νάπας. Συγχαρητήρια φίλε Δήμαρχε, μαζί με τους συνεργάτες σου, αλλά και να συγχαρώ την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και τους αρμόδιους υπουργούς, γιατί χωρίς τη στήριξή τους δεν θα βλέπαμε σήμερα σε αυτό τον δυναμικό Δήμο να γίνονται έργα της τάξης, όπως με έχετε ενημερώσει, των 14 εκατομμυρίων. Πρέπει να φτιάξουμε την Κύπρο της ποιότητος. Η ποιότητα είναι αυτή που θα αναβαθμίσει και το εισόδημα και του κράτους και του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά θα αυξήσει κατακόρυφα και
και το κατακεφαλήν εισόδημα της χώρας. Όταν κάθε δουλειά που κάνουμε, είτε είναι ένα πάρκο, είτε είναι ένα έργο υποδομής ή ένα ξενοδοχείο, ένα εστιατόριο, διακρίνεται η ποιότητα, έχεις ευχαριστημένους επισκέπτες. Έχεις ικανοποιημένους επιχειρηματίες γιατί έχουν περισσότερα έσοδα. Έχεις ευτυχισμένους εργαζόμενους γιατί μπορούν να παίρνουν περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Να χτίσουμε την Κύπρο του αύριο στην ποιότητα. Και χθες είχε φίλε δήμαρχε ένα θετικό και ουσιαστικό μήνυμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Στάλθηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, γενικότερο και ειδικότερο. Και θα ξεκινήσω από το ειδικότερο. Ότι η ολότητα των πολιτικών κομμάτων που είναι στη Βουλή και τα 7 κόμματα είναι υπέρμαχοι και δεσμευμένοι να ψηφίσουν την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης το αργότερο μέχρι το τέλος του Νιόβρη. Δεύτερον, η δεύτερη εξίσου σημαντική για μένα μεταρρύθμιση. Μειώνουμε τις εκλογικές διαδικασίες που κοστίζουν, όχι τα κόστη εκλογών. Αυτά δεν τα λογαριάζω. Τα κόστη που δημιουργούνται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο στην Κύπρο, που αναγκάζεται ο κάθε πολιτικός ή το κάθε κόμμα δυστυχώς να παίρνει και αποφάσεις, όχι τόσο ωφέλιμες για τον τόπο, αλλά ωφέλιμες για τους κομματικούς ψήφους. Άρα ο περιορισμός των εκλογικών διαδικασιών είναι ένα μεγάλο όφελος για την κοινωνία. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για εξυγχρονισμό της Κύπρου, να προχωρήσουμε στην δέσμη των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, να μπορούν να βγαίνουν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα. Να έχουμε μια δημόσια υπηρεσία που να υπηρετεί και να εξυπηρετεί τους πολίτες και όχι μια δημόσια υπηρεσία που λόγω των αγκυλώσεων και δεν είναι ευθύνη των δημόσιων λειτουργών να ταλαιπωρεί και να παρεμποδίζει και την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά να κάνει και το βίο αβίωτο στον απλό πολίτη.